Ικανοποιητική χαρακτηρίστηκε η προσέλευση του κόσμου στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη με θέμα την αντίθεση στη χρήση του όρου Μακεδονία στο νέο όνομα των Σκοπίων. Δεν αναγνωρίζουμε καμία συμφωνία, ήταν ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών που ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία του Φάρου στην Αλεξανδρούπολη, κρατώντας τις ελληνικές σημαίες και σημαίες με τον ήλιο της Βεργίνας. Και βέβαια να τους καλέσουμε όλους, την Τετάρτη έχει οριστεί Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα με το θέμα την επέσχυση αυτή συμφωνία για το Μακεδονικό, για τη Μακεδονία μας και είμαστε εκεί όλοι, να έρθετε όλοι όσοι θέλετε να μιλήσετε, να τοποθετηθείτε, να κάνετε προτάσεις για να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο σοβαρή διαδικασία από εδώ και πέρα. Θα έλεγα ότι αυτό που γίνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη είναι πρωτόγνωρο, να ευχαριστήσω τα παιδιά που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλοι. Να περάσει αυτή η συμφωνία γιατί δεν θέλουμε να περάσει κανείς από εμάς. Κανείς από εμάς δεν θα περάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εκκλησία διατύπωσε τη θέση της στο εξαιρετικά αυτό ευαίσθητο εθνικό θέμα για την πολύπαθη Μακεδονία. Η Εκκλησία έχει μαρτυρήσει με το λόγο και το αίμα κλήρου και λαού την ελληνικότητα της Μακεδονίας από αρχαιοτά των χρόνων. Έχουμε χρέος να προσευχηθούμε για την φώτιση των κυβερνώντων και αυτών που έχουν και παίρνουν τις αποφάσεις για την πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μας να βάλουμε το χέρι στην καρδιά και στην ψυχή μας και θα διαβάσουμε μία προσευχή για τη Μακεδονία μας.